Ομιλία περί αγάπης έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Φοβερή πάντα σε αγαπώ, Κύριε δόξα. Αυτές είναι οι τελευταίες λέξεις του κυπαρίου της Μεγάλης Πέμπτης. Πάλι κάτι από το Ιερό μας Ευαγγέλιο για τη Μεγάλη Πέμπτη, για το μυστικό δείπνο. Για την πανέμορφο εκείνη νύχτα που ήταν συνηγμένοι οι μαθητές με το διδάσκαλο και Κύριο. Και ο Χριστός μας επειδή επρόβλεπε βάση δύο σχεδίου. Ό,τι θα πάρει τέλος. Η επιγή ζωή του και θα γίνουν τα μεγάλα και τα θαυμαστά. Το θείο δράματός του, όπως γνωρίζουμε από το Πανάγιο Ευαγγέλιο μας, ο Χριστός μας ένιωθε τόση αγάπη, μα ήταν η αυτοαγάπη βέβαια, τρόπος του λέγει, νιώθοντας αγάπη πολύ μεγάλη για τους μαθητές του. Για εκείνους που έμεναν κοντά του, συμμετείχαν στις θλίψεις του και θέλοντας να τους παραδώσει το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, να τους αφήσει το Πανάγιο Σώμα του και το Πανάγιο Νέμα του σε εκείνο το δείπνο. Άφησε όλη την αγάπη και την εμπιστοσύνη του να ξεγυλίσουν. Γι' αυτό δεν τους μίλησε με παραβολές, αλλά κατευθείαν ως φίλους. Και ως παιδιά του τους μίλησε γιατί τους μίλησε για τη μεγάλη αγάπη και την ένωση με τον πατέρα του. Και ότι κάνοντας παρεμβλησμό με την δική του προς τον πατέρα και τον πατέρα προς τον ίδιο, την θεία ένωση και αγάπη. Με αυτό τον παρεμβλησμό ήθελε να μεταδώσει και να τους διδάξει και τους εφητεύσει την εισαλλήλως αγάπη. Όπως εγώ και ο πατέρας μου είμαστε ένα με τα φύση, έτσι να είστε κι εσείς μεταξύ σας. Και αφού παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, μετά σηκώθηκε, έβγαλε το ένδυμά του και φόρησε λένδιο. Διασώσε το λένδιο και πήρε στον νυχτήρα νερό και άρχισε να νύπη τους πόδες των μαθητών του. Και ο Πέτρος βέβαια είπε τι είπε και εν συνεχεία έβγαλε το λένδιο και φόρησε πάλι το ένδυμά του και κάθισε και είπε: είδατε τι έκανα εγώ.
Με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλά κάνετε, διότι είμαι ο διδάσκαλος και ο Κύριος σας. Αλλά αυτό που έκανα, οφείλετε να το κάνετε ο ένας εις τον άλλον στη ζωή σας. Ο ένας με πλένει το άλλο. Τα αμαρτήματα, τα πάθη, να σκεπάζει ο ένας τον άλλον, να δικαιώνει ο ένας τον άλλον. Να μην λερώνουμε τον πλησίο μας με τα λόγια, με κατακρίσεις, με ψυχοφαντίες, με ψέματα. Μην τον θεατρίζουμε. Να μην το ρίχνουμε την υπόλοιψη. Να μην αμαρτάνουμε στον αδελφό μας. Να δείχνουμε το βάρος εις τον εαυτό μας και να δικαιώνουμε τον αδελφό μας. Και όταν αυτό κάνουμε, τότε θα είστε μαθητέ μου, διότι οφείλετε να κάνετε ό,τι εγώ έκανα σε εσάς σαν υπόδειγμα. Η εφαρμογή των εντολών του Χριστού μας δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ξεριζώσει από την καρδιά κάθε ευαθούς ανθρώπου τις κακές ρίζες των παθών και κάθε αμαρτίας και να καταστεί καθαρός. Διότι μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτή τον θανώσουν. Όχι ευαθείς, όχι αυτοί που δεν τα ριζένια, το λένδιο, αυτό που σκουπίζει, δεν βάζουν νερό στον λιτήρα να πλύνουν τα πόδια του αδελφού του, των αδελφών του. Όχι αυτοί που αμαρτάνουν στους αδελφούς, αυτοί δεν έχουν καρδιά καθαρή. Διότι δεν τηρούν τον λόγο, την εντολή, το θέλημα του Χριστού. Μας το άφησε παράδειγμα, μας το δίδαξε εν πράξη. Μας το μίλησε με το θεϊκό του στόμα, αυτός που θα κρίνει αύριο τον καθένα μας. Εκ το λόγο σου κρινώσε πονηρέ του λέει. Να μας κρίνει από ό,τι εκφραζόμεθα, από ό,τι λέμε, είτε φανερά, είτε κρυφά, είτε κατά διάνοια, είτε μέσα στην καρδιά μας. Εκ της καρδίας λέγονται λογισμοί ακάθαρτοι και πονηροί. Και όταν μια καρδιά δεν καθαριστεί με το φάρμακο της εφαρμογής, της εντολής του Χριστού, δεν πρόκειται αυτή η καρδιά να νιώσει το μυστήριο της αποκαλύψεως, της αλήθειας. Και τι είναι στην αλήθεια, είπε ο Πιλάτος. Αλλά επειδή δεν ήταν άξιος να ακούσει την αλήθεια, γι' αυτό και άφησε τον Χριστό και βγήκε έξω. Και η αλήθεια ήταν ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και ήρθε να μαρτυρήσει την αληθεία
ότι κατέβηκε στον κόσμο και έγινε άνθρωπος, ή να τον άνθρωπο θεοποιήσει κατά χάρη και μέθεξη. Γι' αυτό μας έδωσε ο Χριστός μας αυτό το δραστικό φάρμακο της κατάρσεως του Αγίου παραδειγματός του, να γονατίζουμε και να πλένουμε τα πόδια των αδελφών μας, όχι με τα νερό, όχι να θεατρίζουμε την γυμνότητα του αδελφού, ένα από τα παιδιά, ένα από τα τρία παιδιά του Λότ εθεάτρισε τον πατέρα του, τον Λότ, όταν είχε μεθύσει. Δεν είχε μεθύσει γιατί ήθελε να μεθύσει, αλλά για πρώτη φορά είχε στήσει τα φύλλα και έβγαινε μούστο, χωρίς να ξέρει ότι θα εζαλίζεται. Εζαλίστηκε, μέθησε. Και όπως είναι φυσικό, με τη μέθη, στη μέθη ο άνθρωπος και στην κρεπάτη του, δεν ξέρει τι κάνει. Βγαίνει εκτός του. Και αυτός ο λόγος, στη μέθη του, ξεγυμνώθηκε. Έβγαλε τα ρούχα. Το αντιλήφθησαν τα δύο παιδιά από τα τρία και είδαν τον πατέρα τους και αμέσως τρέξανε και πήρανε έγκλημα, ρούχο και πηγαίνοντας προς τα πίσω, μην βλέποντας τον πατέρα τους, πηγαίνανε πίσω-πίσω βλέποντας εντελώς αντίθετα. Και αμέσως όταν πλησίασαν στον γυμνό πατέρα τους, του έριξαν το έμβλημα, το ρούχο του και τον σκέπασαν. Και ούτω δεν είδαν την γύμνωση του πατέρα τους. Ο τρίτος δε άρχισε και διέβηδε τη μέθη και την γύμνωση του πατέρα του. Όταν ξεμέθησε ο Λότ και αντιλήφθηκε το τι κάναν οι δύο και ο ένας, τους μεν ευλόγησε, τον δε του κατέφερε την εκείνο το οποίο δεν περίμενε. Λυπήθηκε σφόδρα μαζί του και τον υστέρησε κάθε ευλογία. Και επομένως το αντίστοιχο της ευλογίας τον νόησε. Πράγματι ήταν γυμνός του πατέρα. Δεν το ήθελε, αυτό λάθος το έκανε. Εάν είχε αυτό το παιδί, το ένα, αν είχε σεβασμό, αν έτρεπε αγάπη, εάν ελογίζεται το πραγματικός πατέρας του, που όφιλε κατά κανόνα και φυσικότητα σεβασμό και τιμή, δεν θα το θεάτουσε. Τα άλλα δύο παιδιά του έκαναν την ωραιότερη πράξη, εκφράζοντας έτσι το τι έκρυβαν μέσα τους με την πέρα. Έκρυβαν σεβασμό, αγάπη, τιμή.
Εξού και έλαβαν την ευλογία του πατέρα τους. Κι όμως ήταν ο σαγικός πατέρας τους. Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο πατέρας μας, ο αδελφός, ο φίλος, μας άφησε την εντολή της αγάπης, της ταπεινότητας. Γονατίζω και δέομαι του Θεού, δέομαι του Χριστού, να μου χαρίσει την ταπείνωσή του. Να τον πιστεύω με αμέτρητη πίστη, με γρανιτώδη πίστη, να μου χαρίσει την αγάπη του. Ξέρω ότι δεν κατέβαλα μήτε το δίλεπτο της χείρας, ούτε 2 δεκάρες τρίπιας δεν έχω καταθέσει μπροστά. Γνωρίζω τον εαυτό μου. Πέρα από μια εμπάθεια και μια ζωή γεμάτη σφάλματα, τίποτε πάω. Κι όμως τον παρακαλώ, δωρεάν και μόνο εδώ, διότι δεν έχει ανάγκη προκαταβολή ο Χριστός μας. Διότι ήρθε να σώσει το απολωλός, το χαμένο πρόπατο. Θα πρέπει να έχουμε το πρότυπο προοφθαλμό μας μπροστά στα μάτια μας, σε κάθε στιγμή. Το πρότυπο, τι έκανε ο Χριστός μας. Θα κάνω κι εγώ, μα δεν το καταφέρνω. Μία προσπάθεια, 2, 5, 10, 100, 1500 φορές, 97 προσπάθεια να εφαρμόσω με τη χάρη του τις εντολές του. Τι είσαι στην αγαπών, ο τυρώντας εντολάς μου. Και ο τυρώντας εντολάς μου θα γίνει κατοικητήριο της Αγίας Τριάδας. Θα καθαριστεί η καρδιά του. Θα βγάλει όλες τις αγκαμφώδεις της δίκας. Θα τις αναστάσουν οι θλίψεις και οι πειρασμοί. Κάθε πειρασμός, κάθε θλίψη, κάθε πόνος για τον Χριστό είναι και το ξερίζωμα μιας ρίζας με αγκάθια. Πονάει η καρδιά. Αιμορραγή ματώνει, αλλά η ρίζα βγαίνει. Εμείς μη κάνοντας υπομονή στον πόνο και φοβούμενοι το μάτωμα, προσπαθούμε πλάγια να ξεφύγουμε. Προσπαθούμε με παρασυνείδηση, με υπεκφυγές, να μην ματώσουμε, να μην πονέσουμε. Και έτσι μένουμε εμπαθείς με όλες τις ρίζες, με όλο το πίον που έχει στο βάθος της κάθε ρίζα, εξού και η πόνη, και ούτω πως είμαι θα εστερημένη του μυστηρίου της θεώσεως. Δεν έχουμε στυλαφίσει το Θείο, δεν το γνωρίζουμε. Ο πρώτος είμαι εγώ. Υπάρχει αισθητήριο μέσα στην ψυχή του ανθρώπου που είναι άγνωστο εις τους πολλούς και γνωστό σε μετρημένους από γενεά της γενεά.
αυτό το μυστήριο, αυτό το αισθητήριο από ψηλαθά το Θεό και το γνωρίζει και γνωρίζεται από το Θεό. Δεν καθαίρεται και δεν γίνεται ικανόν και υγιές για αυτή τη μεγάλη θεϊκή επαφή εάν μη υποστεί τις καρδιακές εγχειρήσεις δια των πικρών φαρμάκων και με τον υστέρι που επιβάλλεται να δεχθεί κατά καιρούς από τον μέγαν πιατρό, τον Χριστός. Μα εδώ βλέπουμε τον Ιησού μας, τον αγαπημένο μας Κύριο, να δέχεται όχι θεϊκός, αλλά ανθρώπινα, πρωτότυπα, παραδειγματικά, υποδειγματικά, όλη αυτή την βαθιά τομή της ευχηρήσεως. Γι' αυτό έφτασε να πει ηλί τα μάθημα. Δεν θα έφτανε εκεί, αν δεν έπρεπε να μας διδάξει ότι μόνο έτσι θα φτάσουμε στην κατάσταση και στη χάρη της Θεώσεως. Οι νηφτικοί πατέρες, αυτοί οι μεγάλοι καθηγητές της ερήμου, αυτοί οι σπουδαίοι, αυτά τα όντα που βρήκανε τον τρόπο και την μέθοδο να πλησιάσουν και να αγγίσουν την κάθαρση του νόσου, της καρδιάς και κατά φυσική ακολουθία και του σώματος και με τις κατάρσεως φτάσανε σε αυτή την Θεία Συνάντηση. Μιμείς οι ταλέπωροι άνθρωποι, οι σημερινοί, τα ξενοστάθηλα, που κατένια δεν μπορούμε να συλλάβουμε, διότι ο νους μας είναι κλεισμένος. Σαν τους Αποστόλους πριν την Πεντηκοστή, βλέπανε τον διδάσκαλο, τον Θεάτοχο και δεν εξεύρανε με ποιον μιλάμε. Έλεγε ο Απόστολος Πέτρος, ότι είσαι ο Υιός του Θεού, αλλά κατά πόσον, σε ποιο μέτρο τον πίστευε, αυτό το απέδειξε τα κατόπιν του. Αλλά αυτή τη στιγμή κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και δίνηξε αυτόν τον νου του συνιέλετας γραφάς. Τότε γνώρισαν ότι ο διδάσκαλος και ο Κυριός τους ήταν ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Δημιουργός του Σύμπαντος. Εξού και βρόντισε ο Μέγας Απόστολος, ο Υιός της Βροντής Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν όν γέμιλο, όν γέγουελ. Αυτά δεν τα λέγανε οι Απόστολοι πριν την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά διότι ήταν κερδισμένος, ήταν εκλειδωμένος. Τα μυστήρια μετά αποκαλύφθησαν. Έτσι και ο δικός μας νους είναι μανταλωμένος και αμβαρισμένος καλά
από την εμπάθειά μας, διότι δεν έχουμε προσέξει την εντολή της αγάπης προς τον Χριστό. Από εκεί εξαρτάται και κατά πόσο αγαπάμε και τον Θεό. Γι' αυτό ο Χριστός μας με το παράδειγμα του ιερού νηπτήρως μας έδωσε τη δυνατότητα να προσέξουμε την κάθαρση. Όταν αλλήλως νύπτωμε τους πόδας, όταν αλλήλως νυπτώμεθα στα αλλήλως φάλματα και ανεχόμεθα αλλήλως και σκεπάζουμε ένας τον άλλον και δικαιολογεί και καλύπτει και ομορφαίνει την αρχημιά του αδελφού του. Πώς ομορφαίνουν οι γυναίκες με τα διάφορα χρώματα και πούδρες και άλφα και βήτα για να παρουσιαστούν πιο όμορφες στον Χριστό, για να τραβήξουν την προσοχή και την τιμή και λοιπά και τον έπαινο, ούτω πώς και εμείς να ωραιοποιήσουμε το αδελφού μας το πρόσωπο με καλές σκέψεις, ανατρέποντας τη δυσμορφία ίσως του αδελφού, τότε εφαρμόζουμε εν πράξη το αλλήλως νύπτον τους πάντες. Και τότε, βλέποντας ο Χριστός μας αυτή την καλή διάθεση και πράξη, μας στέλνει τη Θεία Χάρη και σιγά σιγά απαλλασσόμεθα από τις ρίζες των κακών, αποκτούμε την καθαρότητα και δι' της καθαρότητας θα δούμε το Θείο του πρόσωπο. Και όταν το δούμε, τότε θα το αγαπήσουμε. Τότε θα μας τραβήξει η φοβερή ομορφιά του Θείου προσώπου και θα καταφρονίσουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε ή μάλλον να καταφρονίσουμε οτιδήποτε ωραίο στα αυτή τη ζωή, εάν δεν μας έλξει η ωραιότητα του Χριστού. Και πλησιάζουμε τη μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ήδη αρχίσαμε από το πρώτο απόδειπνο, το μεγάλο απόδειπνο, και έρχεται ο καιρός της μετανοίας, έρχεται ο χρόνος των δακρύων, να μετανοήσουμε, να δακρύσουμε, να πενθήσουμε, να καθαρθούμε, να καθάρουμε τις συστήσεις μας για να δούμε το φως της Αναστάσεως. Πρέπει να νηστεύσουμε όχι μόνο από τροφές, αλλά να νηστεύσουμε και από σκέψεις. Να νηστεύσουμε τις πέντε αισθήσεις μας, να μην τις απολύουμε, να μην τις αφήνουμε να μας κυβερνούν, αλλά να τις κυβερνήσουμε με τον ηγεμόνα νου και να ζητήσουμε να έχουμε νου Χριστού, διότι μόνο με τη Θεία Φώτιση και με την κυβέρνηση του Χριστού, που είναι οι εντολές του, θα μπορέσουμε να τις κυβερνήσουμε σωτήρια και να αποδώσουν όφελος. Να επιμεληθούμε την προσευχή. Να αγωνιστούμε περισσότερο. Διότι όταν σμίξει η νηστεία με την προσευχή, τότε η ψυχή, και ιδιαίτερα του μοναχού, παίρνει δύναμη.
φέρνει κουράγιο και προχωρεί. Το θέμα της προσευχής, βέβαια, βέβαια, θα το μιλήσουμε σε μια άλλη ομιλία, ίσως στην κατώτη. Διότι όπως γνωρίζουμε ότι η προσευχή είναι το φως και η ζωή και η οδός και η αλήθεια της ψυχής. Χωρίς αυτά τα φώτα τα οποία παρέχονται από την κατά Θεόν προσευχή είναι τόσο απαραίτητα για να βοηθήσουμε σωστά. Η μακροθυμία του Θεού δεν έχει όρια. Μακροθυμεί ο Κύριος, ο Χριστός μας, σε όλες τις πράξεις μας που κάνουμε. Ήλιος να γίνει για ό,τι βλέπει. Για ό,τι βλέπουν τα αγνά του μάτια. Για όσα διαπράττονται σε μηδέν χρόνο πάνω στην ανθρωπότητα. Εμείς οι ταλέποροι, με την παραμικρή αιτία, αμέσως κλονιζόμεθα και ανοίγουμε διάπλατα το στόμα μας και μιλούμε. Ο Δε Θεός αενάως βλέπει τα δικά μας φάρματα και δεν μας κρίνει. Ο Κύρθα είναι να κρίνω τον κόσμο, αλλά είναι να σώσω τον κόσμο. Ο Χριστός μας ήρθε και δεν έκρινε κανέναν, όπως το είδαμε στην πόρνη γυναίκα. Την βιάσαν κατηλημένη επιμοιχεία. Ο παλιός νόμος έλεγε τα στιάφτας να τα στιγοπολούν. Και ο Χριστός μας τους αφήνισε ο αναμάρτητος, πρώτος των λίθων επ' αυτή παρέτω. Χωρίς να είμαι αναμάρτητοι, ρίχνουμε το λίθον του αναθέματος και τι κρίνουμε. Ο ένας τον άλλον, πρόχειρη αμαρτία, ευπερίστατος κατάστασης. Πάρα πολύ φτηνό πέντεμα, αλλά πόσο βαρύ όμως, το πόσο βαρύ είναι, δεν το έχουμε πιάσει. Την αλήθεια. Βγαίνει ο λόγος, φέρνεται, αλλά πώς θα καταλήξει δεν το ξέρουμε. Και θα φέρω ένα παράδειγμα ενός καλού πνευματικού. Πήγε ένας εξομολογούμενος σε αυτόν τον καλό πνευματικό και του είπε, πνευματικέ μου, έναν άνθρωπο τον έχω κατακρίνει και κατηγορήσει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Του έχω πληρώσει και κατεβάσει τη στάθμη της υπολήψεως του πάρα πολύ. Συγχώρεσέ μου. Εντάξει παιδί μου, θα σε συγχωρέσω. Με την προϋπόθεση να κάνεις κάποιον κανόνα. Ευχαρίστως να τον κάνω. Λέει, αφού κάνεις τον κανόνα αυτό, θα σε μεταλάβω, θα σου δώσω την άδεια της Θείας Κοινωνίας. Όλη μου την καρδιά πνευματική. Λέει, πήγαινε τώρα, πάρε μια σακούλα, ένα τσουβάλι και πήγαινε και μάζεψε πούπουλα. Από κομμάτια, αυτά,
Και αφού το γυμίσεις, πήγαινε πάνω στην κορυφή του βουνού και τίναξε. Και αφού τα τίναξεις, με άδειο σακούλι, με άδειο τσουβάλι, κατέβα εδώ να σου διαβάσω την ευχή, τη συγχωρητική, και θα σου δώσω την άδεια να πάρεις τη Θεία Κοινωνία. Εντάξει, λέει, αυτό θα πω. Πηγαίνει αυτός, ο εξομολογούμενος, και μάζεσαι. Τα πούπουλα πήγε στην κατάφρα κοντέ για την οτροπία και γέμισε ένα σακούλι, ένα σπάρι και πήγε πάνω και αφού το, και αφού τα σκόρπισε στην κορυφή του βουνού, κατέβηκε με την, με τη σκέψη ότι θα πάρει την συγχώρηση και τη δικαιοσύνη. Πνευματικέ μου το έκανα. Έκανα τον κανόνα σου. Τα έριξες όλα, όλα πνευματικά. Αν τη λέει παλικάρι μου, λέει, κάνει κι ακόμα έναν κανόνα. Τι? Να φάγα τα μαζέψεις. Και αφού τα έχω μαζέψεις, πάει στο τσουβάλι, φέρτα μου και αμέσως θα βάλω τα πεταρχήλια. Βλέπετε και μαζεύονται αυτά. Τα πήρε όλα μου, όμως λέει. Θα μαζέψω εκεί κοντά ότι σκαλώθηκε πάνω στα φορνάρια, ξέρω εγώ στην τέρα κλάδι, πάρα τα πούπολα τα πήρε οι τέσσερα μου. Ναι, παιδί μου, είναι αλήθεια αυτό που είπε. Μαζεύονται. Δεν μαζεύονται. Ούτω πώς λέει και τα όσα και εσύ σκόρτισε. Συκοφαντίες, κατηγορίες, κατακρίσεις για τους αδελφούς σου, λέει, για τους γύρω σου και που χάλασες τόσες μαρτυρίες ανθρώπων και τους κατέβασες παρακάτω στα μάτια των ανθρώπων, τώρα μπορείς να τους πληροφορήσεις όλους αυτούς ότι έκανες λάθος και ότι όλα ψεύτηκαν. Τα είπε. Έστω και αλήθεια να ήτανε, όχι. Λοιπόν, του έδεσε έναν καινούριο κανόνα, μετανοίας, δακρύων, και αφού του έδεσε έναν ορισμένο χρόνο, Θείας Κοινωνίας τον επέκτηνε. Ένα σποράκι σπόρος γεννιέται ένας τάχης με πόσα, με 100, με 200 σπυράκια. Ανάλογα το πόσα θα σπείρει, τόσες εκατοντάδες θα απολαύσει. Δεν το έχουμε εμείς οι άνθρωποι για τίποτε να σκορτάμε. Αλλά όταν θα γίνει ο θερισμός, και η συλλογή, η περισυλλογή όλων αυτών των σπόρων. Εν ημέρα κρίσεως, όταν για όλα αυτά θα δικαστούμε, τι με λίγενες, πού να τα βρούμε να τα μαζέψουμε, για να ζητήσουμε συγγνώμη, τα σκορπίστα μου φύγανε, σπρώξε με, τραυματίσαμε, πληγώσαμε, αιματώσαμε τον πλησίον μας, τρέχα να τους βρεις, να τους θεραπεύσεις. Και λέει το γραφικό ότι ό,τι τραύμα κάνουμε στον πλησίον θα το πάρουμε από το Θεό ψήν τόκο. Όπως στις καλές πράξεις, ούτω πώς και στις κακές. Τώρα σπέρνουμε, αύριο θα θερίσουμε. Μπορούμε να μετρήσουμε στη ζωή μας το τι σπήραμε ο καθένας για το πλησίο μας, όχι. Ας μετανοήσουμε και ας κλάψουμε, έρχεται η μεγάλη της Τερακοστή. Έρχεται ο καιρός της μετάνοιας. Ας μετανοήσουμε και ας βάλουμε αρχή και ζητήσουμε συγγνώμη και ας εξομολογούμε τα καθαρά και ας μην τα βάζουμε στο βάθος της ψυχής μας, στο υποσυνείδητο,
να μην τα βάζουμε από πίσω μας για να μην τα βλέπουμε. Θα τα βάλουμε μπροστά μας, θα τα κοιτάξουμε κατάμουτρα και ας πονέσουμε και ας αιματοχίσουμε αρκεί να καταγούμε. Ο θάνατος έρχεται φωλάκης άδειλα, όπως το είδαμε και με το τελευταίο δυστύχημα, το αεροπορικό, που ξεκίνησαν από τη μία, από το ένα αεροδρόμιο να πάνε στο άλλο, μισή ώρα υπόθεση, και βρέθηκαν ακαριέως πεθαμένοι. 63 άτομα, 63 αεροπόρα. Πόσα και πόσα, προημερών έγινε σεισμός κάτω στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν και σκοτώθηκαν πλέον από 1000 άνθρωποι και τραυματίες. 1000 και τόσα άλλα. Ξέρουμε ο θάνατος πώς μας καραδοκεί, δεν ξέρω. Μελετάμε πολλά με το μυαλό μας. Θα κάνουμε εκείνο το άλλο. Μα μέτρησες, άνθρωπε, αν έχεις χρόνο ζωής στα χέρια σου? Όχι. Και πόσο δεν έχεις εγγύηση χρόνου, πώς μελετάς τα του μέλλοντος? Ιδού το λάθος, ιδού η ματαιότη. Ματαιότης ματαιοτήτων και τα πάντα ματαιότης και προαίρεσης πνεύματος ματαιότης. Ας προσέξουμε. Ας προσέξουμε, παιδιά μου, όσο μπορούμε τον εαυτό μας, ξεκινώντας εγώ από τον εαυτό μου να προσέχω. Να προσέξουμε όσο μπορούμε να καθάρουμε τον εαυτό μας από τα παλιά και από αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν μπροστά μας. Ας προσέξουμε, ας νύχουμε, γιατί δεν είναι παιχνίδι ο θάνατος και η κόλαση. Η κόλαση και ο θάνατος είναι τα υπερβέβαια στην ιστορία μας, σε αυτά που θα μας συμβούν. Όλα τα άλλα είναι έξω από τη δικαιοδοσία, έξω από την κατοχή μας. Δεν είναι σίγουρα. Το σίγουρο είναι ο θάνατος, το δικαστήριο του Χριστού και η κόλαση. Και αν αυτά σκεπτόμεθα και αν αυτά τα χάπια, αν αυτά τα φάρμακα τα παίρνουμε, γιατί είναι αλήθεια, θάνατος, κρίσης, κόλασης, είναι αλήθεια, εάν τα παίρνουμε και τα μελετούμε και τα ζούμε, δεν θα τα υποστούμε. Όχι να υποστούμε το θάνατο, ναι, το φυσικό, ναι, αλλά το ψυχικό, όχι. Τον χωρισμό της ψυχής, τον αιώνιο από τον Θεό, δεν θα τον υποστούμε. Αλλά δια του φυσικού θανάτου, εις την ζωή. Εις την αιώνια ζωή. Στη ζωή του Χριστού, της μακαριότητος, της ευτυχίας, του παραδείσου, της Άνω Ιερουσαλήμ. Στόμε καλός, στόμε με τα φόβο. Οι μέρες δύσκολες. Οι προφητείες υλοποιούνται. Ας έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να μην μας καταδροφήσει ο διάβολος. Βγήκαν τα δαιμόνια από την κόλαση και είναι τόσο πεινασμένα, διψασμένα, λυσασμένα. Αναζητούν, ζητούν, τρέχουν. Πήραν
στείλαν καταφύγων. Ποιον να τον βρουν, αμελούντα, αθυμούντα, σχολάζοντα, με λιμνώντα περί πολλών, για να τον καταπιούν, να τον κατασπαράξουν, να τον καταφάγουν και να τον παραπέμψουν στην κόλαση. Στον πυκμένα το άδειο, το νερό, όσο κι αν θέλουμε να φωτίσουμε αυτή την αλήθεια. Είναι αλήθεια. Μπορούμε να φωτίσουμε τον ήλιο, μπορούμε να τον καλύψουμε με τίποτε όταν μεσούρα να φωτίζει και δεν μόνο. Καθόλου. Αυτά είχα να σας πω για πότε. Για αυτή μου την φτωχή ομιλία. Να μας αξιώσει ο Θεός. Να μας φωτίζει το σκότος. Να μας δίνει λόγον ο του Θεού Θεός λόγο. Να μιλούμε τα λόγια του. Διότι είναι αλήθεια. Είναι φως. Και με το φως αυτό να πορευόμεθα προς την αιώνια ζωή. Και βέβαια θα περιμένετε να σας μιλήσω για το προσωπικό μας θέμα, της αδερφότητός μας κλπ. Εύχομαι η προσευχή, η ταπεινή προσευχή να πληροφορεί τον καθένα. Όπως σας μίλησα και στις άλλες δύο ομιλίες, πνευματικά, θέλοντας να εργαστώ, βοηθώντας για την αγάπη του Χριστού και εσάς και τα άλλα παιδιά που υπάρχουν, γι' αυτό και μόνο θέλω να μεταβιβάσω τον κόπο της οικομενίας στους ώμους ενός άλλου παιδιού που θα εφέξει ο Χριστός Δήμο. Και αυτό το θέλω ταπεινά με τη φώτιση του Θεού να γίνει τώρα τη Σαρακουστή, στον καιρό της νηστείας, στον καιρό της ησυχίας, της κατανύξεως και της ηρεμίας. Ίσως την καθαρά Δευτέρα να καταθέσω την παρέθεση της οικομενίας και σε μετρημένες ελάχιστες ημέρες να κατέβουμε να εκλέξουμε ένα από τους δύο υποψηφίους ιερείς, όποιον ο Θεός θελήσει, διότι αμφότεροι είναι δούλοι του Θεού, ισοβάθμοι στην αρετή, στα χαρίσματα. Ο ένας ταπεινούμενος προς τον άλλον, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, το όμορφο που τους διαλέγει ο Θεός. Ο ένας προτιμά τον άλλον στη θέση του Σταυρού, στη θέση του Γολγοθά, για το στεφάνι το μεγάλο, γίνεται άμυλα αγώνος να δώσει ο ένας την τιμή στον άλλο. Αξιέφαινη για την αρετή της αδερφικής αγάπης και ταπεινώσεως.